Είναι σίγουρο πως θέλουμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που γίνεται στη ζωή μας και γιατί γίνεται. Να καταλάβουμε το νόημα. Γιατί τουλάχιστον ταλαιπωρούμε, γιατί βασανίζομαι, γιατί στεναχωριέμαι. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε την εσωτερική μας πραγματικότητα, αλλά και το νόημα των εξωτερικών γεγονότων, ιδιαίτερα των αντικσοοτήτων. Σκέφτηκα σήμερα μία απλή παρομοίωση. Είναι σαν να βρισκόμαστε κλεισμένοι σε μία ντουλάπα, η οποία είναι μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, και εκεί μέσα στην ντουλάπα έχουμε ανοίξει μία μικρή χαραμάδα και προσπαθούμε να διακρίνουμε τι είναι αυτό που γίνεται έξω από την ντουλάπα. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο. Επειδή όμως καταλαβαίνουμε ότι είναι στενή η οπτική μας, προσπαθούμε με ένα μικρό μαχαιράκι να ανοίξουμε αυτή τη χαραμάδα, αυτή τη μικρή οπή που είναι στην πόρτα της ντουλάπας, για να δούμε καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει έξω. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, όσο και αν διευρυνθεί αυτή η τρύπα, θα μπορέσουμε να δούμε στην καλύτερη περίπτωση ότι βρισκόμαστε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Και επειδή θα είναι ίσως η μόνη μας πραγματικότητα, το μόνο που θα μπορούμε να αντιληφθούμε, δεν θα καταλάβουμε ότι το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Όμως, αυτός που γνωρίζει στην πραγματικότητα το νόημα των γεγονότων και ξέρει τα πώς και τα γιατί, είναι ο Θεός. Τι να κάνουμε που είναι ο Θεός? Αναγκαστικά, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι μια οντολογική πραγματικότητα, ο οποίος φυσικά ξέρει ότι εμείς είμαστε στην ντουλάπα και προσπαθούμε να δούμε, αλλά είναι δύσκολο να μας διαφωτίσει και να μας δείξει το τι και το γιατί και το πώς. Ο ίδιος βέβαια ο Θεός δεν είναι καν μέσα στο δωμάτιο αυτό το σκοτεινό, είναι πολύ έξω. Μπορεί να βλέπει μακροσκοπικά τα πάντα, είναι ο οφθαλμός ο οποίος ορά τα πάντα, βλέπει τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα και ξέρει βέβαια ότι αυτή η ντουλάπα είναι στο σκοτεινό δωμάτιο που είναι σε ένα σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε μια πόλη που είναι σε ένα κράτος και είναι στη γη. Και βέβαια ο Θεός μπορεί να έχει και μια, θα λέγαμε, διαγαλαξιακή οπτική και να βλέπει τα πάντα. Εκείνος λοιπόν γνωρίζει. Εμείς δεν γνωρίζουμε και ίσως το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε, το μόνο που μπορεί να έχει μία αξία για εμάς, είναι να καταλάβουμε ότι η οπή μέσα από την οποία προσπαθούμε να δούμε την πραγματικότητα είναι πολύ στενή και εν τέλει θα χρειαστεί να συμφιλειωθούμε και να συμβιβαστούμε με μία καλή αγνωσία. Να αποδεχθούμε δηλαδή με ψυχραιμία, ησυχία και νυφαλιότητα ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε το πώς και το γιατί. Απλά ας ενεργήσουμε, εφόσον δεν μπορούμε να έχουμε τη γνώση, κάνοντας το καλύτερο που μπορούμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής, τη δικιά μας, αλλά και των άλλων ανθρώπων που είναι γύρω μας.